Πίνει φυλάκιση 5 ετών και 2 μηνών επέβαλε το αυτόφορο τριμελές πλημελίου δικείου Χανίων στον 46χρονο, ο οποίος το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος 2 αστυνομικών του τμήματος Κισάμου, την ώρα που επιχειρούσαν να του περάσουν χειροπέδες για φθοραξένης ιδιοκτησίας και απειλή. Απολογούμενος ενώπιον του αυτόφορου τριμελούς πλημελίου δικείου Χανίων, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα της επίθεσης βρισκόταν σε παραλήρημα. Μάλιστα, ο 46χρονος ισχυρίστηκε ότι οι αστυνομικοί ήταν εκείνοι που το επιτέθηκαν, ενώ για τις κατηγορίες που αφορούν σε επιθέσεις σε βάρος του αδελφού του για τις οποίες και διωκόταν, επικαλέστηκε περιουσιακές διαφορές. Την ημέρα του περιστατικού, εγώ βρισκόμουν στην εκκλησία επειδή λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζω βρίσκω εκεί ηρεμία. Όταν βγήκα, οι αστυνομικοί πήγαν να με συλλάβουν. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε. Η υπεράσπιση ζήτησε από το δικαστήριο να αναγνωρίσει το ακαταλόγιστο στον κατηγορούμενο, ο οποίος έχει νοσηλευτεί 2 φορές σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε. Ο αδελφός του, ο οποίος κατέθεσε για τις επιθέσεις που κατά καιρούς έχει δεχτεί από τον 46χρονο, μίλησε για 2 περιστατικά επίθεσης με τσεκούρι σε βάρος του από τον κατηγορούμενο. Από το 2014 που πέθαναν οι γονείς μας, ζω ένα δράμα. Παλεύω για τη ζωή μου. Απαλλάξτε με, σας παρακαλώ. Με αφορμή το περιστατικό, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων επαναφέρει το αίτημα αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος. Αυτή είναι για κάποιους μια καθιερωμένη και τυπική εκτέλεση εργασίας, η οποία δεν ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Αυτή είναι για κάποιους μια αναλώσιμη μερίδα εργαζομένων 55.000, στους οποίους πετάμε καθρεφτάκι, κάθε τόσο και λιγάκι, SMS, αύξηση ορίου ωρών βραδινής εργασίας και όχι αύξηση ωριαίας αποζημίωσης.